Κυρίες και κύριοι, είναι η τρίτη εκπομπή της σειράς Παιχνίδια Χωρίς Σύνορα και μόλις γνωρίζετε με αυτόν τον περίεργο τρόπο τους παρουσιαστές μας, την Κάτι Σομέρ και τον Ιβάν Φρεσάρ, που θα μας ξεναγήσουν στο θαυμάσιο κόσμο των παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Étude approfondie du spécimen rarissime de la planète Terre, le Suisse. Que dit Manuel? Alors, Suisse, petit pays où il fait bon vivre, car petit pays, petit souci. En Suisse, chacun est libre de penser comme tout le monde. Le Suisse aime le chocolat, le fromage et son pays. Οι παρουσιαστές μας μιλούν για τα χαρακτηριστικά των Ελβετών και πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά θα βασιστούν και τα θέματα των παιχνιδιών. Τα χαρακτηριστικά τους λοιπόν είναι η βραδύτητα στις αποφάσεις τους, η υπερβολική καθαριότητα, ο πλούτος, και αυτό έχει να κάνει με τις τράπεζες, η ορειβασία, η κτηνοτροφία, κυρίως αγελαδοτροφία, η κατανάλωση σε σοκολάτες και τυριά και η ακρίβεια στο χρόνο. Και αυτό έχει να κάνει βέβαια με τα ρολόγια και την κατασκευή τους. Βλέπετε τι γίνεται στην αρένα αυτή τη στιγμή. Βρέχει καταρακτοδός, τα παιχνίδια θα διεξαχθούν υπό βροχήν. Βλέπετε τις ομπρελίτσες, βλέπετε τις καμπαρτίνες και τα αδιάβροχα. Έτσι είναι αυτή η σειρά των εκπομπών, γίνεται πάντα στην Ήπεθρο με όποιες καιρικές συνθήκες και αν επικρατούν. Que les Jeux sans frontières ne s'étaient plus arrêtés chez nous, en Suisse, souvenez-vous, c'était en 1980, à Fribourg. Βέβαια δεν είναι μόνο η βροχή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει και πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μιας και το Les Lebains βρίσκεται σε ένα υψόμετρο 1.400 μέτρων, είναι πάνω στις Άλπεις. Φανταστείτε λοιπόν τι θα τραβήξουν όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, αλλά και τα άλλα παιδιά των ομάδων, που θα διαγωνίζονται μέχρι πολύ αργά, τη νύχτα, ξημερώματα ίσως, με βροχή και με αυτή τη θερμοκρασία. Η οργάνωση του παιχνιδιού ανήκει στην γαλλόφωνη τηλεόραση της Ελβετίας, στο γαλλόφωνο κομμάτι. Γι' αυτό ακριβώς και ακούτε την Κατή και τον Ιβάν να μιλάνε στα γαλλικά. Το σύμβολο της Ελβετίας, οι Αγελάδες που ταξίδεψαν ειδικά για να έρθουν να στηθούν σαν ντεκόρ εδώ στο χώρο των παιχνιδιών. Οι Ελβετοί είναι και τραπεζίτες. Βλέπετε τις τσάντες, βλέπετε τα δολάρια και βλέπετε ότι μέσα στις τσάντες υπάρχουν τυριά και σοκολάτες. Τα τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ελβετών. Και τώρα θα περάσουν σε εμάς, δηλαδή στους σχολιαστές, τους συναδέλφους μου των 7 χωρών που συμμετέχουν. Et pour commencer, nous avons le plaisir d'accueillir à notre premier guichet Nia Eyestin pour le Pays de Galles qui a la particularité d'avoir le nom le plus long du monde. Quel est-il? Non, Voltaire diceva, c'è un banchiere svizzero. Ο Ettore Andena είναι ο παρουσιαστής της Rai 1, ο Ιταλός συναδελφός μου. Banquier suisse sauté par la fenêtre, il faut pas avoir peur, mais le suivre parce qu'il y a toujours de l'argent à gagner. Il est venu avec son équipe Altopiano delle 5000. Altopiano delle 5000, για την Ιταλία λοιπόν, βλέπουμε την ομάδα στη τσάντα. Notre troisième guichet, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marcella pour l'équipe de l'Italie. Η Marcella Augustova για τη Δημοκρατία της Τσεχίας. De Moravie où on boit un alcool spécial fait de prunes et le très bon Yvan. À votre santé, voici l'équipe de Litovel. Litovel, λοιπόν, για την Τσεχία, η ομάδα στις οθόνες σας. Au quatrième guichet, Daphné qui nous présente l'équipe grecque. Salut, j'ai quelque chose pour vous, quelque chose qui vous intéresse. Ένα ταξιδάκι στην Ελλάδα από τον Παρθενώνα στα Ιωάννινα. Ιωάννινα pour la Grèce. Un grand bonsoir, nos amis du Portugal, Cristina. Portugalia, o Eladio, que é Cristina. Cristina e eu gostaríamos de enviar um abraço unido para todos os portugueses que vivem aqui na Suíça. Mensagem d'amitié pour tous nos amis portugais qui vivent en Suisse. Vous nous présentez l'équipe de? Apresentamos uma equipa que vem aqui dentro da mala e que vem de Felgueiras. E o mala do Felgueiras, Lipon, já de Portugalia. E bem-vindo para terminar a apresentação hongroise, Dorothy. Και από την Ουγγαρία είναι η Ντοροτή. Tout le monde a compris, elle vient nous présenter son équipe de Texard.
Σεκζάρ λοιπόν για την Ουγγαρία στις οθόνες σας. Et enfin, la voici, elle court dans nos verts pâturages de l'OS, c'est normal puisque c'est l'équipe qui représente les couleurs de notre pays. Elle nous vient du Tessin. Voici Giornico. Giornico qui rejoint un pas sportif. Giornico, λοιπόν, είναι η ομάδα της Ελβετίας που μας παρουσιάζουν τώρα η Κατή και ο Ιβάν, που θα διαγωνιστεί βέβαια με τα χρώματα της Ελβετίας. Και μια γεύση από το Les Lebain και την Ελβετία. Το Les Lebain είναι ένα γραφικό χωριό στο γερμανόφωνο καντόνι, χτισμένο σε ένα φαράγγι των Άλπεων σε υψόμετρο 1.400 μέτρων. Τόπος παραθερισμού και ριλάξ κυρίως ηλικιωμένων λόγω των πολλών ιαματικών λουτρών, που προσφέρει όμως και πολλές ευκαιρίες για χειμερινά σπορ και σε νεότερους. Δύο τελεφερίκ οδηγούν σε δύο πίστες για σκι, συγκεντρώνοντας έτσι αρκετούς φανατικούς του σπορ. Το Jenny Pass σε υψόμετρο 2.350 μέτρων και το Torrent σε υψόμετρο 2.340 μέτρων. Η εικόνα του χωριού είναι τυπικά ελβετική. Σαλέ και ξύλινα σπίτια χτισμένα όλα ανηφορικά, ρυθμή ζωή αργή, σχεδόν ανύπαρκτη για μας τους Μεσογειακούς, καιρός ασταθής με έναν ήλιο που καίει όταν υπάρχει και που όταν τον κρύβουν τα σύννεφα η θερμοκρασία πέφτει κατακόρυφα. Και μια φύση καταπράσινη που ξεκουράζει τα μάτια και κυρίως την ψυχή. Των παιχνιδιών που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο και που για την Ελλάδα θα παίξει η ομάδα των Ιωαννίνων είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά των Ελβετών και τα 700 χρόνια ιστορίας της Ελβετίας. Και μιλάμε για την Ελβετική Ομοσπονδία, στην οποία εναντιώθηκαν πολλοί και ιδιαίτερα οι Αυστριακοί. Κύριε, κανονικά θα έπρεπε να με βλέπατε στην Ήπεθρο, στην αρένα που αγωνίζονται τα παιδιά δίπλα στα σκηνικά, σε κάποια εξέδρα πάνω από τα σκηνικά. Όμως με βλέπετε σε έναν εσωτερικό πρόχειρο χώρο και αυτό γιατί οι καιρικές συνθήκες εδώ στο Les Lebain στην Ελβετία είναι πάρα πολύ άσχημες. Μια καταρακτώδης βροχή που πέφτει από τις 3 ή 4 η ώρα το μεσημέρι ανάγκασε τους Ελβετούς διοργανωτές να καθυστερήσουν την έναρξη της τελικής αυτής βραδιάς κατά 2 ώρες. Και βέβαια όλα τα συνεργεία των 7 χωρών που συμμετέχουν, όλες οι τηλεοράσεις, όλες οι παρουσιαστές και όλες οι μονάδες, είναι αναγκασμένοι να κάνουν τη μετάδοση, όχι παρακολουθώντας πια τα αγωνίσματα στο φυσικό τους χώρο, δηλαδή στο γήπεδο, αλλά παρακολουθώντας τα μέσα από monitor, σε αυτό το χώρο που βλέπετε. Τι να κάνουμε, τα παιχνίδια χωρίς σύνορα έχουν εκπλήξεις, εξαρτώνται ασφαλώς από τον καιρό και ο καιρός δεν βοηθάει και πάντα. Περνάμε όμως στο πρώτο παιχνίδι, είναι το παιχνίδι της σοκολάτας. Όλοι ξέρουμε ότι οι Ελβετοί είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές σοκολάτας στον κόσμο. Ξέρουμε όμως ότι η συνήθεια να τρώμε και τη σοκολάτα δεν είναι ελβετική, αλλά ήρθε από την Ισπανία. Και το 1674 από το Λονδίνο ήρθε η μόδα να τρώμε ρολά σοκολάτας και ισπανικά κέικ σοκολάτας.
Το 1819 ο Φρανσουά Λουί Καγιέ δημιούργησε στο Κορσιέ της Ελβετίας την πρώτη ελβετική βιομηχανία σοκολάτας. Ο Σουσάρ, ο Λίντ, ο Ανρί Νεστλέ και όλα αυτά τα ονόματα που σαν μάρκες μας είναι πάρα πολύ γνωστά, σαν μάρκες σοκολάτας, είναι άνθρωποι που συνέβαλαν κατά πολύ στη δημιουργία αυτής της εξαιρετικής φήμης της ελβετικής σοκολάτας. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί το πρώτο παιχνίδι έχει τίτλο «Σοκολάτα» και το θέμα του είναι η σοκολάτα. Ας περάσουμε να το δούμε αμέσως υπό βροχήν. Περνάμε λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι. Όσον αφορά στο πρώτο παιχνίδι, παίζεται σε τρεις γύρους από ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Αφορά την σοκολάτα. Το αγόρι είναι καλλιεργητής φουντουκιών και το κορίτσι είναι ζαχαροπλάστρια. Με το σφύριγμα, οι δύο παίκτες πρέπει να κατεβούν στο κινούμενο δέντρο από το οποίο κρέμονται τα φουντούκια που έχουν το χρώμα της κάθε ομάδας. Ο καλλιεργητής πρέπει να δίνει τα φουντούκια στη ζαχαροπλάστρια και εκείνη να τα τοποθετεί στην πλάκα της σοκολάτας. Ο στόχος του παιχνιδιού είναι να μπουν σωστά όλα τα φουντούκια μέσα στον καθορισμένο χρόνο. Βλέπετε ότι τα φουντούκια έχουν πάνω τα χρώματα της κάθε ομάδας και η βαθμολογία είναι ο μεγαλύτερος αριθμός φουντουκιών στο συντομότερο χρόνο. Ο χρόνος του παιχνιδιού είναι 1 λεπτό και 30 δεύτερα. Στον πρώτο γύρο διαγωνίζονται η Ιταλία, η Ουαλία και η Πορτογαλία. Ξεχωρίζεται τις ομάδες από χαρακτηριστικά χρώματα που φορούν. Η Ιταλία φοράει γαλάζιο, η Ουαλία κόκκινο και η Πορτογαλία πράσινο. Συνεπώς, τα φουντούκια, όπως βλέπετε, που θα έχουν γαλάζιο είναι των Ιταλών, κόκκινο είναι των Ουαλών και πράσινο είναι των Πορτογάλων. Και εδώ βλέπουμε τον Ντενί Πετιό, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος των κριτών, γιατί βεβαίως υπάρχουν κριτές, για να παρακολουθούν αν τα πάντα γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες και να βαθμολογούν. Ο Ντενί Πετιό είναι ο προϊστάμενος των κριτών. Και εδώ βλέπουμε το Τζόκερ. Τι είναι ο Τζόκερ? Αυτός είναι ο Ιταλός Τζόκερ, είναι γαλάζιος Τζόκερ. Ο Τζόκερ σημαίνει, όταν τον παίζει κάθε ομάδα το Τζόκερ, ότι μπορεί να διπλασιάσει τους πόντους της. Δηλαδή, εάν οι Ιταλοί κερδίσουν, διπλασιάζουν τους πόντους τους αυτό το παιχνίδι, επειδή έπαιξαν Τζόκερ. Βεβαίως για τον Τζόκερ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σίγουρη η ομάδα. Έχουμε εκκίνηση ότι θα τα πάει καλά. Βλέπετε ότι πρέπει με δεμένα τα πόδια και με μικρά πηδηματάκια να φτάσουν στο κινούμενο δέντρο. Τα αγόρια που είναι ντυμένα θα πρέπει να πηδήξουν για να φτάσουν τα φουντούκια, να τα πετάξουν κάτω, να τα πάρουν και μετά με πηδηματάκια πάντα να τα δώσουν στα κορίτσια. Βλέπουμε τους Πορτογάλους, τοποθετήσανε το πρώτο τους φουντουκάκι στη σοκολάτα. Να λοιπόν και η Ουαλή. Πρώτο φουντούκι και για την Ουαλία. Να και η Ιταλία, χωρίς φουντούκι. Εδώ βλέπουμε τον Πορτογάλο και εδώ τον Ιταλό. Πρώτο φουντουκάκι για την Ιταλία. Η Ουαλία πάει για το δεύτερο. Ναι, δύο οι Ουαλοί, δύο και οι Ιταλοί. Να δούμε και τους Πορτογάλους που βρίσκονται. Βλέπουμε τις προσπάθειες των αγοριών. Εδώ είναι ο Πορτογάλος, δεν τα κατάφερε. Δεν είναι καθόλου εύκολο, το δέντρο κινείται και οι στολές είναι αρκετά βαριές. Εκτός από τη βροχή βέβαια που πέφτει, τα κατάφερε ο Πορτογάλος. Βλέπουμε την κοπελιά της Πορτογαλίας να βάζει το δεύτερο φουντούκι της και ακούσαμε τη σφυρίχτρα, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Η Ελλάδα παίζει στο δεύτερο γύρο. Και βλέπουμε εδώ σε αργή κίνηση τις προσπάθειες του Πορτογάλου μέχρι να ετοιμαστούν οι ομάδες για να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Βλέπετε ότι κατάφερε να πετάξει το φουντουκάκι του, να το δώσει στην κοπελιά και η κοπελιά να το βάλει στην πλάκα της σοκολάτας. Και εδώ έχουμε τον πίνακα με τη βαθμολογία. Κάτω βλέπετε τις χώρες. Άσπρο με κόκκινο πουά είναι η Ελβετία, πορτοκαλί η Τσεχία, κόκκινο η Ουαλία, η Ελλάδα είναι μπλε με άσπρο πουά
Κίτρινο η Ουγγαρία, γαλάζιο η Ιταλία και πράσινο η Πορτογαλία. Περνάμε στο δεύτερο γύρο και η Κατή μας παρουσιάζει τον Πάολο Γκαλισάνο, τον κύριο που βλέπετε, ο οποίος είναι ο συνάδελφός μου σχολιαστής για την ιταλόφωνη Ελβετία. Βλέπετε ότι η Ελβετία παίζει ντυμένη πάντα σε λευκό με κόκκινο πουά. Ο Πάολο λοιπόν βάζει τη μάσκα του και ο Πάολο είναι ο αντίπαλός μας, γιατί στο άλλο κουλουάρ παίζει η Ελλάδα. Παίζει η Ελλάδα με τον Μιχάλη και την Ελπίδα. Περιμένουμε το σφύριγμα και την έναρξη του παιχνιδιού. Είμαστε έτοιμοι, εδώ βλέπουμε τη δικιά μας ομάδα και ξεκινήσαμε. Βλέπουμε τον Μιχάλη και την Ελπίδα. Ο Μιχάλης έμεινε λίγο πίσω, με πολύ δύσκολο με δεμένα τα πόδια. Ο Πάολο κατάφερε να πετύχει το πρώτο του φουντούκι, ο Μιχάλης προσπαθεί και εκείνος. Βλέπουμε εδώ την Ιταλο-Ελβετίδα να βάζει το φουντούκι στην πλάκα της σοκολάτας της. Ο Ντενί Πετιό, όπως τον βλέπετε, υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην κίνηση του δέντρου και ως προϊστάμενος των Κριτών έτρεξε να ρυθμίσει το θέμα. Εδώ ξαναβλέπουμε την ελβετική ομάδα. Εάν πέσει το φουντούκι, είναι υποχρεωμένο το αγόρι να σκύψει να το δώσει στο κορίτσι. Εάν δεν το κάνει, χάνει βαθμούς η ομάδα. Έπεσε το φουντούκι, έπεσε και από την πλάκα της σοκολάτας, έπεσε όμως και ο Μιχάλης. Πολλές πτώσεις έχουν συμβεί. Βλέπουμε εδώ τον Πάολο και εμείς πάμε για το πρώτο μας φουντούκι. Το βάλαμε το πρώτο μας φουντούκι και η Ελπίδα επιστρέφει. Ο Πάολο έχει καθίσει και κοιτάζει τα φουντούκια χωρίς να αντιδρά. Βλέπουμε τον Μιχάλη να προσπαθεί. Ο Πάολο δεν προσπαθεί καν. Ο Μιχάλης περιμένει το γαλάζιο με λευκά πουά φουντουκάκι, το οποίο έπεσε όριμο-όριμο. Σπέφτει να το πιάσει, να το δώσει και έχουμε το σφύριγμα της λήξης και περιμένουμε να δούμε βέβαια τη βαθμολογία μας. Εδώ βλέπουμε την ελληνική ομάδα και ο κύριος με την κάμερα στο χέρι είναι ο κύριος Φίλιππας Φίλιος, ο δήμαρχος Ιωαννίνων, που ήταν εδώ κοντά στα παιδιά σε όλη αυτή τη διαδικασία των προβών και βέβαια της τελικής βραδιάς. Σε αργή κίνηση η πτώση του Μιχάλη και στο βάθος βλέπουμε την Ελπίδα, έρχεται να παραλάβει το φουντούκι της. Βλέπουμε τις προσπάθειες των ομάδων σε αργή κίνηση και ο Πάολο που προσπαθεί να δώσει το φουντούκι στην ζαχαροπλάστρια της ομάδας του. Για να βλέπουμε και την Ελπίδα να πηγαίνει για την τοποθέτηση του πρώτου φουντουκιού. Και εδώ είναι η βαθμολογία. Τρεις βαθμούς πήρε η Ελβετία και ένα βαθμό η Ελλάδα. Δεν έχουμε ακόμα την τελική βαθμολογία του παιχνιδιού, γιατί βεβαίως υπάρχει ακόμα ένας γύρος. Ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Τσεχία. Ακούσαμε τη σφυρίχτρα έναρξη του τρίτου γύρου. Βλέπουμε την Ουγγαρία με τα κίτρινα και την Τσεχία με τα πορτοκαλί. Ο Ούγκρος προηγείται και νομίζω όχι, δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε όμως ούτε ο Τσέχος να ρίξει το φουντούκι. Δεύτερη προσπάθεια, έπεσε το ουγγρικό φουντούκι. Προσπαθεί να το πιάσει, το έπιασε για να το δώσει αμέσως στη σύντροφό του και βλέπουμε τα κορίτσια παράλληλα να πηγαίνουν για την τοποθέτηση του πρώτου τους φουντουκιού. Παράλληλα τοποθετήθηκαν τα πρώτα φουντούκια. Η Ουγγαρία έχει ένα έτοιμο. Η Τσεχία όχι. Τώρα έπεσε και το άλλο της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία πάει πάρα πολύ καλά, είναι το τρίτο φουντούκι. Ενώ η Τσεχία βρίσκονται στο δεύτερο φουντούκι. Η Ουγγαρία προηγείται κατά ένα φουντουκάκι. Το παιχνίδι όμως δεν έχει τελειώσει. Ξανά προσπάθειες.
Οπ, οπ, μία πτώση. Σας είπα, είναι δύσκολο με δεμένα πόδια. Είναι η ομάδα της Τσεχίας που βάζει το τρίτο φουντούκι και παίρνει το τέταρτο η Ουγγαρέζικη. Αν θα προφτάσει, θα είναι πρώτη η Ουγγρική ομάδα. Απέτυχε ο Τσέχος. Βλέπετε ότι από ένα σημείο εκεί ύστερα, οι κινήσεις των ανδρών που φοράνε τις βαριές στολές γίνονται πιο αργές και αυτό εξηγείται πολύ εύκολα. Το παιχνίδι τελείωσε. Και ο πίνακας της βαθμολογίας. Η Ελλάδα ένα φουντούκι, ένας βαθμός. Η Πορτογαλία ένα φουντούκι, δύο βαθμοί. Η Ουαλία δύο φουντούκια, τρεις βαθμούς. Η Ιταλία τρία φουντούκια, οκτώ βαθμούς έχει παίξει τζόκερ. Η Τσεχία τρία φουντούκια με πέντε βαθμούς. Η Ελβετία τρία φουντούκια με έξι βαθμούς. Και η Ουγγαρία τέσσερα φουντούκια με επτά βαθμούς. Έχουμε βέβαια διαφορά στους χρόνους. Ο αριθμός των φουντουκιών μπορεί να είναι ο ίδιος, αλλά οι χρόνοι διαφέρουν. Και ο καλύτερος χρόνος βέβαια βαθμολογείται με περισσότερους βαθμούς. Τελική κατάταξη που βέβαια βρίσκει την Ιταλία στην πρώτη θέση, την Ουγγαρία, την Ελβετία, την Τσεχία, την Ουαλία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα να έπονται. Είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Και η Κάρτ Ποστάλ από την Ουαλία, γιατί κάθε χώρα βέβαια στέλνει και μία Κάρτ Ποστάλ στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ρούθιν λοιπόν για την Ουαλία, μικρή πόλη με πληθυσμό 5.000 κατοίκους, με οικονομία κυρίως αγροτική, αλλά και με ανεπτυγμένο τουρισμό. Το αρχαίο κάστρο της έχει γίνει σήμερα πολυτελές ξενοδοχείο και το κέντρο χειροτεχνίας του Ρούθιν προσελκύει πολλούς τουρίστες. Παραξενεύεστε που με βλέπετε έτσι, δεν είναι κάποιο καινούριο είδος ρούχων που λανσάρω, είναι το κουστούμάκι με το οποίο είμαι υποχρεωμένη να παίξω, το τονίζω το είμαι υποχρεωμένη, γιατί έξω βρέχει καταρακτοδός. Είμαι λοιπόν υποχρεωμένη να παίξω στο δεύτερο παιχνίδι. Θα παίξω με τον Βασίλη που είναι και αρχηγός της ομάδας των Ιωαννίνων και θα πρέπει να τον βοηθήσω, να τον οδηγήσω γιατί είναι τυφλός, έχει κλειστά τα μάτια, να περάσουμε ανάμεσα σε κάποια φοβερά εμπόδια. Σας αφήνω γιατί με περιμένουν και θα τα πούμε σε λίγο. 1er août 1291, la Suisse naît de la formation de trois états, Urich, Schwyz et Unterwald. Στο δεύτερο παιχνίδι λοιπόν, και ενώ η βροχή έχει σταματήσει να πέφτει, το θέμα είναι ο Arnold de Winkelried. Ο Arnold de Winkelried ήταν αγρότης από το Underworld και όρμησε ανάμεσα στα δόρατα των Αυστριακών μόνος και πήρε όσα περισσότερα μπορούσε στο στήθος του πριν πέσει. Αυτό συνέβη όταν οι Ελβετοί προσπαθούσαν να χτίσουν την Ελβετική Ομοσπονδία και βέβαια συνέβη σε μια μάχη ανάμεσα στους Ελβετούς αγρότες και τους Αυστριακούς. Οι σύντροφοι του De Winkelried τον ακολούθησαν και η νίκη σε λίγο ήταν με το μέρος τους. Το παιχνίδι λοιπόν είναι προς τιμήν του Winkelried και παίζεται από δύο παίκτες. Ένα αγόρι, τον Winkelried, και ένα κορίτσι, το συνοδό του. Το αγόρι έχει βλεμμένα μάτια και το κορίτσι τον καθοδηγεί ανάμεσα στα γάλματα. Βλέπετε τη στολή. Καθόλου εύκολο παιχνίδι. Ο στόχος λοιπόν του παιχνιδιού είναι να περάσει το τυφλό αγόρι ανάμεσα στα αγάλματα χωρίς να ρίξει κανένα με την καθοδήγηση του κοριτσιού που στο τέλος της κούρσας πρέπει να βάλει ένα δόρυ στο χέρι του αγάλματος της μητέρας Ελβετίας. Βαθμολογία είναι ο μικρότερος αριθμός των πεσμένων αγαλμάτων στο συντομότερο χρόνο και ο χρόνος του παιχνιδιού είναι 1 λεπτό και 45 δεύτερα. Ο Ιβάν με την Κατή μας παρουσιάζουν το παιχνίδι, παρουσιάζουν βέβαια και εμένα. Alors, est-ce que tu peux me dire si tu as une tactique entre nous, je ne dirais pas l'équipe de Giornico. Ο Ιβάν με ρωτάει αν έχω κάποια τακτική στην καθοδήγηση του αγοριού. Εγώ απαντάω δεν έχω καμία τακτική και με ρωτάει αν μιλάει γαλλικά ο Βασίλης, γιατί εάν μιλάει, αν καταλαβαίνει γαλλικά και έχει ακούσει ότι δεν έχω καμία τακτική, βεβαίως θα πανικοβληθεί. Τζόκερ. Από την Ουγγαρία, τζόκερ για το παιχνίδι αυτό. Η Ουγγαρία πιστεύει ότι θα τα πάει καλά και παίζοντας τον τζόκερ της, πιστεύει ότι θα διπλασιάσει τους βαθμούς. Το παιχνίδι αυτό παίζεται σε δύο γύρους. Στον πρώτο γύρο παίζει η Ουαλία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ελβετία. Bonne chance à tous, ça va pas être facile.
Σφυρίχτρα, εκκίνηση, οι δικές μας προσπάθειες, οι προσπάθειες των ουαλών και πάλι οι δικές μας. Ο Βασίλης σε μια δύσκολη θέση με δεμένα μάτια και εγώ να προσπαθώ να τον καθοδηγήσω. Τουλάχιστον η βροχή έχει σταματήσει, πολύ σημαντικό, και για το κέφι των παιδιών που παίζουν, γιατί σίγουρα είναι διαφορετική η αίσθηση να παίζεις υπό βροχή, αλλά και για τα συνεργεία της τηλεόρασης που σε λίγο θα βγουν στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν κανονικά τα παιχνίδια και όχι μέσα από το μόνιτορ. Οι ελβετικές προσπάθειες, οι δικές μας, ο Βασίλης που πιάνει το δόρυ και ο δρόμος της επιστροφής που είναι εξίσου δύσκολος, αν όχι δυσκολότερος, γιατί έχουμε και τα πεσμένα αγάλματα πια. Η ουαλή. Και εμείς. Δεν είναι εύκολο να καθοδηγείς έναν άνθρωπο με κλειστά τα μάτια και με όλη αυτή την εξάρτηση που φορούν τα παιδιά. Βλέπετε τις προσπάθειες των Πορτογάλων, την κοπελιά να φωνάζει και εδώ είναι ο Ουαλός, ο οποίος περνάει με επιτυχία. Και εδώ βεβαίως είμαστε εμείς που έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία του τερματισμού μας. Αυτός είναι ο Βασίλης, τον βλέπετε χωρίς τη μάσκα. Και ο πίνακας της βαθμολογίας. Ελβετία 1, Ουαλία 2, Ελλάδα 3 και Πορτογαλία 2. Μέχρι στιγμής βεβαίως, διότι υπάρχει ένας γύρος ακόμα που θα είναι πολύ καθοριστικός. Και όλες οι χώρες έχουν κάνει τον ίδιο χρόνο, βέβαια 2 και 30. Περιμένοντας τη σφυρίχτρα του δεύτερου, μόλις ακούστηκε ανάμεσα στην Ουγγαρία, την Τσεχία και την Ιταλία. Αυτή είναι η Ούγγρη. Αυτή είναι η Ιταλή. Και πάλι η Ούγγρη. Η Ιταλή, πετυχημένη προσπάθεια και για αυτούς. Είδατε πως καθοδηγεί η κοπέλα, τον ανάγκασε να γονατίσει για να περάσει. Εδώ είναι η Ουγγαρέζα και στο βάθος με το πορτοκαλί δίπλα από την Ουγγαρία είναι η Τσεχία, η ομάδα της Τσεχίας. Το τελευταίο εμπόδιο για την Ουγγαρία, η Ιταλή και να η Τσέχη. Οι Ιταλοί έχουν ένα περίεργο σύστημα σε αυτό το παιχνίδι. Σταματάει ο νεαρός και αυτοί είναι οι Ούγγροι που πήραν. Ήταν οι πρώτοι που πήραν το δόρυ. Σταματάει λοιπόν η κοπελιά των Ιταλών, τον ακινητοποιεί μέχρι ώστε να περάσει με πολύ πολύ αργά βήματα. Τώρα τρέχει και ο Ιταλός για το δόρυ. Το βρήκε.
προβλήματα με τα κόντια. Οι Ούγγροι στο δρόμο της επιστροφής. Από ό,τι βλέπω γυρίζουν και οι Τσέχοι, νάτι, με το δόρυ αναχείρας. Τσέχοι εδώ, οι Ούγγροι εδώ, οι Ιταλοί εδώ, περιμένοντας τη σφυρίχτρα της λήξης. Και το παιχνίδι τελείωσε. Περιμένουμε τη βαθμολογία για να δούμε πώς θα πήγαμε. Να, η βαθμολογία. Η Ελβετία έχει ρίξει ένα κεφάλι και έχει ένα βαθμό. Η Πορτογαλία 2-4 βαθμούς. Ισοψηφεί με την Ιταλία και την Ουαλία που έχουν 4 βαθμούς. Η Ελλάδα έχει 5, πήγε καλά σε αυτό το παιχνίδι. Η Ουγγαρία 12, έχει παίξει τζόκερ βέβαια. Και η Τσεχία 7 βαθμούς. Bien joué, ils ont bien fait de jouer leur joker dans ce jeu. Et évidemment, tous les points pour la République Tchèque. Τελική κατάταξη, έχει περάσει πρώτη η Ουγγαρία μετά το δεύτερο παιχνίδι με 19 βαθμούς, είδατε τι κάνει ο Τζόκερ που σας έλεγα, ακολουθεί η Τσεχία με 12, η Ιταλία με 12, η Ελβετία με 7 αλλά και η Ουαλία με 7 και από 6 βαθμούς έχουν η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα το δεύτερο παιχνίδι για να καθορίσει θέσεις, έχουμε άλλα 6 παιχνίδια και η Carte Postale από τη γειτονική Ιταλία. Alto Piano Cinque Miglia. Στην καρδιά του Αμπρούτσο βρίσκεται το Cinque Miglia, σε υψόμετρο 1300 μέτρων. Τοπία υπέροχα που ακόμα κατοικούνται από άγρια ζώα όπως αρκούδες, λύκους και ελάφια. Πόλεις αρχαίες με αναπτυγμένο τουρισμό, αλλά και πολλές ευκολίες για χειμερινά σπορ, κάνουν την πόλη ιδιαίτερα αγαπητή στους τουρίστες. Στις 15 Νοεμβρίου του 1315, ο Αυστριακός Δούκας Λεοπόλδος αποφάσισε να στείλει ένα στρατό από υπότες πάνοπλους να βάλουν λίγο μυαλό στους χωρικούς εδώ τους Ελβετούς, οι οποίοι τολμούσαν να φέρνουν αντιρρήσεις και να δυσκολεύουν λιγάκι την άσκηση της εξουσίας τους. Οι υπότες, πάρα πολύ σίγουροι και για την αρματοσιά τους αλλά και για την νίκη τους, ξεκίνησαν και προχωρούσαν με τα λογά τους μέχρι που έφτασαν στο πέρασμα του Μοργκαρντέν. Εκεί ακριβώς τους περίμεναν οι αγρότες. Οι αγρότες που πέταξαν από ψηλά κορμούς δέντρων και βέβαια τα άλογα. Πανικοβλήθηκαν, το έβαλαν στα πόδια, το ίδιο έκαναν και οι υπότες γιατί με τις βαριές πανοπλίες δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα άλλο. Αυτό είναι και το θέμα του τρίτου παιχνιδιού, το πέρασμα του Μοργκαρντέν. Βλέπουμε δύο τζόκερ. Ο ένας είναι ο Έλλην τζόκερ, μπλε με λευκά πουά, και ο άλλος είναι ο Τσέχος τζόκερ. Πιστεύουμε λοιπόν, η ομάδα των Ιωαννίνων πιστεύει ότι αυτό θα είναι το τυχερό της παιχνίδι. Σφυρίχτρα και τι πρέπει να γίνει τώρα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι παίζεται από δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Θα πρέπει αυτό το δέντρο που βλέπετε να αποσυνδεθεί, να σπάσει στα κομμάτια του, να μεταφερθεί μέσω του ελκύθρου και όχι μόνο το δέντρο αλλά και η κυρία λόγω ευγενίας και να επανασυνδεθεί κάτω στη ζώνη της κάθε ομάδας. Βλέπετε τις κοπελιές, έχουν καθίσει, η ομάδα μας πάει καλά. Η Ελβετή είναι αυτή, λευκό με κόκκινο πουά. Ο κατήφορος με όσα προβλήματα μπορεί να κρύβει, γιατί υπάρχει λάσπη, έχει βρέξει πολύ, κολλάει το έλκυθρο και είναι και οδοντοτό το κουλουάρ που κατεβαίνει. Και το βλέπουμε το πρόβλημα, η Ελβετία και η Ελλάδα έχουν σκαλώσει. Προσπάθειες των αγοριών από πάνω με σκοινιά, αλλά προσπάθειες, βλέπουμε τους Ελβετούς αυτή την προσπάθεια, και προσπάθειες των κοριτσιών. Κατεβήκαμε εμείς. Βέβαια πρώτοι είναι οι Πορτογάλοι, οι οποίοι ήδη έχουν αρχίσει να δένουν το δέντρο τους. Αλλά και εμείς πάμε καλά, οι Ελβετοί έχουν πρόβλημα, έχει σκαλώσει το έλκυθρο. Η κοπελιά της Ελβετίας προσπαθεί να βοηθήσει. Τα παιδιά από πάνω προσπαθούν και αυτά, αλλά το έλκυθρο δεν ξεκολλάει. Τώρα αρχίζει και κατεβαίνει. Ναι, τώρα κατέβηκε.
Η ομάδα ειδικιά μας βλέπω έχει ένα μικρό πρόβλημα στην επανασύνδεση του δέντρου, ενώ οι Πορτογάλοι πάνε ήδη για να το καρφώσουν, που σημαίνει ότι θα είναι και οι πρώτοι, είναι μέχρι στιγμής, ο χρόνος τους είναι πάρα πολύ καλός. Και τώρα ξεκινάνε τη διαδικασία και οι Ελβετοί. Όμως και εμείς το έχουμε ολοκληρώσει το δέντρο και μένει μόνο να τοποθετηθεί πάνω στο κάτω κομμάτι. Οι Πορτογάλοι τα κατάφεραν, είναι οι πρώτοι, εδώ είναι οι Ελβετοί. Και πίσω βλέπουμε και τη δικιά μας ομάδα, η οποία έχει κάποιο πρόβλημα. Ενώ έχει ολοκληρώσει το δέντρο, δεν μπορούν να το στηρίξουν. Σφυρίχτρα λήξης. Και να και ο πίνακας με τις βαθμολογίες. Έχουμε την Ελβετία και την Ελλάδα να ισοψηφούν με ένα βαθμό και την Πορτογαλία με 4 βαθμούς να προηγείται. Ο χρόνος είναι 1.48 για την Πορτογαλία, 1.09 για την Ελλάδα και 1.34 για την Ελβετία. Σπήριγμα, ξεκινάμε. Προσπάθειες, εμείς παρακολουθούμε από την κάμερα αυτή την ουγγρική ομάδα. Βλέπουμε εδώ σε γενικό πλάνο όλες τις ομάδες να αγωνίζονται και εδώ είναι τα κουλουάρ. Οι Τσέχοι λοιπόν είναι οι πρώτοι που κατάφεραν να βάλουν το δέντρο και την κυρία τους στο έλκυθρο, να σπρώξουν το έλκυθρο από το κουλουάρ τους. Βλέπουμε εδώ τους Ούγγρους. Μια κατάβαση δύσκολη, είναι βρεγμένα. Έπεσε η κοπελιά της Τσεχίας. Και το δέντρο βέβαια της Τσεχίας και νομίζω ότι κινδυνεύουν και οι Ούγγροι. Ναι, κινδυνεύουν αρκετά, έχει σκαλώσει το έλκυθρο. Βλέπουμε τις προσπάθειες της κοπελιάς να απεγκλωβιστεί και αυτή και το έλατο. Και εδώ είναι οι Τσέχοι οι οποίοι προσπαθούν και πάλι, ξεκινώντας από την αρχή, να ανεβάσουν τον κορμό, να τον ξαναφορτώσουν στο έλκυθρο, να μπει η κοπέλα για να αρχίσει η κατάβαση. Και εδώ είναι οι Ούγγροι σε πιο έντονες και αγωνιώδεις προσπάθειες. Η βροχή που έχει πέσει έχει δημιουργήσει μεγάλη λάσπη και βεβαίως το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο γιατί κολλάει το έλκυθρο στη λάσπη. Βλέπετε τις προσπάθειες της ουγγαρέζικης ομάδας. Προσπάθειες και από τα αγόρια επάνω που κρατούν τα σκοινιά αλλά και από την κοπέλα. Προσπάθειες όμως που φτάνουν σε κάποιο αποτέλεσμα γιατί... τώρα νομίζω ότι μπορεί, μπορεί να κυλήσει το έλκυθρο. Και εδώ είναι οι Τσέχοι οι οποίοι προσπαθούν κι αυτοί. Ο ένας Ούγγρος κατέβηκε, απεγκλωβίστηκε το έλκυθρο με την κοπελιά. Οι προσπάθειες... Και εδώ είναι οι Τσέχοι και αυτοί κατάφεραν να φτάσουν κάτω. Βλέπετε πως γλιστράει, βλέπετε οι λάσπες κολλάνε στα παπούτσια και είναι πολύ επικίνδυνο, γλιστράει πολύ. Προσπάθειες και από τις δύο ομάδες και σπήριγμα λήξης. Σπήριγμα λήξης που νομίζω ότι θα βρει την Ουγγαρία νικήτρια με περισσότερους βαθμούς δηλαδή. Βαθμολογία λοιπόν, στον πίνακα βλέπουμε κάτω τις χώρες, το μεσαίο τετραγωνάκι τους χρόνους και πάνω τους βαθμούς. Τσεχία και Ουγγαρία μηδενίστηκαν και οι δύο. Το μεγάλο ντέρμπι στην ΕΤ 1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην τελευταία αγωνιστική της Α1. Το Σάββατο 2 Απριλίου στις 7 και 4 από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 17 ημέρες πριν από τον ημιτελικό του Final Four. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετρούν τις δυνάμεις τους στο τελευταίο και καθοριστικό ντέρμπι της κανονικής περίοδου. Οι δύο ομάδες δίνουν ένα μήνυμα φιλίας πριν από το Final Four. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο στις 7 και 4 μόνο από την ΕΤ 1, το κανάλι και του μπάσκετ. Ένα, δύο και τρία και τέσσερα φίλια. Ποτέ την Κυριακή. Κυριακή, 10 Απριλίου, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, η ΕΤ 1 παρουσιάζει. Ποτέ την Κυριακή. Μια ταινία θρύλος. Ποτέ την Κυριακή. Μελίνα Μερκούρη, Ζουίλ Ντεσέν, Γιώργος Φούντας, Δέσπο Διαμαντίδου. Σκηνοθεσία Ζουίλ Ντεσέν. Μουσική Μάνος Χατζηδάκης.
όσο κι αν ψάξω, δεν βρίσκω. Ποτέ την Κυριακή. Μια ταινία γεμάτη Μελίνα. Μια ταινία γεμάτη Ελλάδα. Την Κυριακή, 10 Απριλίου, στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Από το πρώτο κανάλι, μια δεύτερη προβολή αφιερωμένη στη Μελίνα. Τραγούδια μαραδιάζει και τις πένιες του αλλάζει, γέμιζε από παιδιά. Παράθυρο στον ήλιο. Εσύ λοιπόν είσαι, Μαρία. Η φίλη σου πρέπει να σε αγαπάει πολύ. Αυτή φταίει. Θες πήγα και πηδήχτηκα με τον Αλέξη. Πάρτε μου από μπροστά μου γιατί θα τη σκοτώσω. Σταμάτα, πάρτε μου, σταμάτα. Πάρτε να μπροστά μου την καρύλη όλα. Σταμάτα, σου, σταμάτα. Σκάσε. Μαλάκα. Πάρ' την τζούλα σου και φύγε από εδώ μέσα. Είμαστε έτοιμοι για τον τρίτο γύρο ανάμεσα στην Ιταλία και την Ουαλία. Ουαλία με τα κόκκινα, Ιταλία με τα γαλάζια. Εδώ βλέπουμε τους Ουαλούς να βάζουν τους κορμούς στο έλκυθρό τους. Στο βάθος είναι οι προσπάθειες της Ιταλικής ομάδας. Ιταλία δεξιά, Ουαλία αριστερά, βλέπουμε τους Ουαλούς. Πάνε καλά μέχρι στιγμής, μπαίνουν καλά στην κατηφόρα με το έλκυθρο, το οποίο όμως βγήκε από το κουλουάρ του, βγήκε από το διάδρομό του, να δούμε τι θα αποφασίσουν οι κριτές γι' αυτό. Πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του κουλουάρ, ακριβώς αυτό που κάνουν τώρα οι Ιταλοί. Δηλαδή να πατήσει και να κάνει την τροχιά του πάνω ακριβώς στο χρωματιστό διάδρομο. Βλέπουμε τις προσπάθειες της Ιταλικής ομάδας, η οποία είναι πολύ νομότυπη ως αυτή τη στιγμή, γιατί η Ουαλέζικη βγήκε τελείως έξω και γλίτωσε πάρα πολύ εύκολα πάνω στο λασπωμένο χώμα και στο γρασίδι, ενώ οι καημένοι Ουαλοί, οι Ιταλοί, όπως βλέπετε, έχουν κολλήσει. Η κοπέλα προσπαθούν και τα αγόρια, οι Ιταλοί από πάνω με το σκηνή, να ξεκολλήσουν το έλκυθρο. Βεβαίως, εδώ απερίσπαστοι οι Ουαλοί, οι οποίοι παρέκλειναν τις πορείες τους, επανασυνθέτουν το δεντράκι τους. Να δούμε όμως τι θα αποφασίσουν και οι κριτές για την πορεία τους στην ολίγοντη αθέμητη των Ουαλών. Οι Ιταλοί έχουν σκαλώσει πάρα πολύ άσχημα, από ό,τι φαίνεται, ενώ ήδη το ουαλέζικο δέντρο ανεμίζει εδώ στην αρένα, στο Les Lebens. Βλέπουμε συνέχεια τους Ουαλούς, ενώ οι Ιταλοί δεν βλέπουν να έχουν καταφέρει και πάρα πολλά πράγματα. Είναι ακριβώς εκεί που ήταν από την αρχή, απονενοημένες οι προσπάθειες, το έλκυθρο. Α, ξεσκάλωσε. Για να δούμε εάν θα καταφέρουν. Όχι, δεν τα καταφέρουν. Ακούστηκε η σφυρίχτα της λήξης και περιμένουμε να δούμε τη βαθμολογία και κατά πόσον οι Ουαλοί μηδενίστηκαν ή όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη ομάδα είναι η ελληνική ομάδα που έχει παίξει τζόκερ, έχει 12 βαθμούς. Δεύτερη ομάδα είναι η πορτογαλέζικη. Τρίτη ομάδα είναι η τσέχικη και ακολουθούν η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Ουαλία, Μεγάλη Βρετανία δηλαδή η Ουαλία και η Ιταλία με 3 βαθμούς. Όπως βλέπετε δεν μηδενίστηκε καμία ομάδα, απλά χάθηκαν πόντοι. Και εδώ βλέπουμε τη γενική μας βαθμολογία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη θέση, ουσιαστικά τρίτη ισοψηφίσασα με τη δεύτερη, δηλαδή με τους Τσέχους. Πρώτη είναι η Ουγγαρία, δεύτερη η Τσεχία, τρίτη η Ελλάδα και τα Γιάννενα, τέταρτη η Ιταλία, πέμπτη η Πορτογαλία, έκτη η Ελβετία και έβδομη η Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή η Ουαλία. Είμαστε στη δεύτερη θέση, ισοψηφούμε με την Τσεχία, πάρα πολύ καλό πλασάρισμα και βλέπουμε εδώ, έχει έρθει η σειρά να δούμε το κάρτ ποστάλ από το Λίτοβελ και να ξαναγηθούμε λίγο στην Τσεχία. 10.000 κατοίκους έχει το Λίτοβελ και η ιστορία του ξεκινάει από το Μεσαίωνα, στα μέσα του 13ου αιώνα.
Το χαρακτηριστικό της πόλης είναι τα 6 παρακλάδια του ποταμού Μοράβα που κυλούν και που από αυτά προέρχεται και το παρατσούκλι της πόλης, η Βενετία του Μοράβα. Λίτοβεν λοιπόν από την Τσεχία. Η Ελβετία είναι γνωστή και για τα τυριά της και κυρίως για το φοντί της. Το 1529 άρχισαν να καταφθάνουν στην Ευρώπη και βέβαια και στην Ελβετία οι καινούργιες θρησκευτικές ιδέες. Τότε ακριβώς ξεκίνησε και η μεταρρύθμιση. Κάποια καντόνια της Ελβετίας τάχθηκαν υπέρ της μεταρρύθμισης, κάποια τάχθηκαν κατά. Όπως ήταν φυσικό, οι αμφιβολίες, οι έρηδες, οι αντιπαλότητες ξεκίνησαν και βέβαια οδήγησαν σε πόλεμο. Η μάχη ορίστηκε να γίνει στο Κάπελ. Και ενώ οι κεφαλές συζητούσαν προσπαθώντας να βρουν κάποιους συμβιβασμούς, ο στρατός ήταν ο πρώτος που έδειχνε το παράδειγμα. Γιατί όλοι οι στρατιώτες και οι αντίπαλοι βέβαια μαγείρευαν στην ίδια κατσαρόλα το φαγητό τους, με ρεφενέ θα λέγαμε. Δηλαδή άλλος έβαζε το γάλα, άλλος το ψωμί και άλλος το τυρί και έτρωγαν όλοι μαζί από κοινού. Αυτό κατά μία θεωρία είναι και οι απαρχές της διαδικασίας, διότι περί διαδικασίας πρόκειται του φοντιού. Φοντιού λοιπόν το επόμενο παιχνίδι. Suisse, quand tu t'éloignes de tes monts, n'oublie pas ton caclon. Si la faim te guette, και εδώ βλέπουμε βεβαίως ότι έχουμε περάσει στο τέταρτο παιχνίδι, στο φοντί όπως σας είπα και πριν. Το φοντί λοιπόν είναι ένα παιχνίδι που παίζεται σε ένα γύρο από όλες τις ομάδες. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι βρίσκονται στο ανοιχτό στόμα της ομάδας τους με ένα πυρούνι. Κομμάτια από ψωμί με τα χρώματα της ομάδας βρίσκονται στο κακλόν, δηλαδή στη μεγάλη αυτή κατσαρόλα, στο ειδικό σκεύος για το φοντί. Οι κοπελιές πρέπει να βρίσκουν τα ψωμάκια τους, να τα καρφώνουν στο πυρούνι του αγοριού και το αγόρι να τα πετάει στο ανοιχτό στόμα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το τζόκερ του παιχνιδιού που ήταν από τη Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή από την Ουαλία, ένα πανοραμικό πλάνο των ανοιχτών στομάτων που περιμένουν τα χρωματιστά ψωμάκια από την κάθε ομάδα και βέβαια το κακλόν γεμάτο από αφρό. Οι ομάδες είναι έτοιμες. Από τα Γιάννενα θα παίξουν σε αυτό το παιχνίδι ο Μιχάλης με την Ατάσα. Τους βλέπετε αριστερά τελευταίους στις οθόνες σας, έτοιμους για εκκίνηση. Μπλε πουά, υπενθυμίζω η Ελλάδα. Μπλε λευκό πουά. Σφυρίχτρα λοιπόν και κίνηση. Έχει φύγει καλά η Νατάσα. Είναι από τις πρώτες που βούτυξε στον αφρό και από τις πρώτες που βρήκε το ψωμάκι. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει και ο Μιχάλης. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε τις κοπελιές χωμένες μέσα στον αφρό. Είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουν να ανακαλύψουν το χρώμα της ομάδας τους. Εδώ είναι η Νατάσα, τη βλέπουμε. Έκανε το πλονζόν της. Βρήκε το δικό μας το ψωμάκι, το ελληνικό ψωμάκι, και για να δούμε αν ο Μιχάλης θα καταφέρει να το βάλει στο ανοιχτό στόμα. Βλέπουμε την προσπάθεια του Μιχάλη και το ελληνικό στόμα, το ψωμάκι ατύχησε, δεν μπήκε μέσα. Ένα δεύτερο ψωμάκι μας περιμένει και αυτό είναι το ουαλέζικο ψωμάκι. Και αυτό δεν βρήκε το στόχο του. Και πάλι Νατάσα. Και πάλι Νατάσα. Βλέπουμε εδώ την Ιταλίδα, βλέπουμε την Νατάσα πρώτο πλάνο. Βλέπουμε τις προσπάθειες των κοριτσιών και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι οι αστειευόμενοι Ελβετοί διοργανωτές μας υποσχέθηκαν ότι στο κακλόν θα μας βάλουν φέτα, τυρί φέτα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Βλέπουμε τους ούγκρους. Το ελληνικό ψωμάκι ξαναπετιέται. Η Νατάσα έχει βγει έξω να μαζέψει το ψωμάκι και το δεύτερο ψωμάκι που ατύχησε. Και ξαναβουτάει, κοιτάξτε την Νατάσα, το πλονζόν της. Και πρέπει να ξαναρχίσει από την αρχή το ψάξιμο. Εδώ βλέπουμε την ομάδα της Πορτογαλίας, την κοπελιά της Πορτογαλίας να ψάχνει, την Ουγγαρέζα και εδώ τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ο οποίος πρέπει να σημαδέψει δεν είναι εύκολο, παραλίγο. Παραλίγο. Δυστυχώς έτσι χάνουμε πόντους και άλλο ψωμάκι, πάλι ο Μιχάλης το κατάφερε. Νομίζω ότι μπήκε γιατί βλέπω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Κατάφερε να βάλει το ψωμάκι μέσα. Και πάλι ο Μιχάλης. Την προσπάθειά του το έβαλε. Ναι, το προηγούμενο δεν το είχε βάλει, το είδα έξω το ψωμάκι. Έχουμε βάλει ένα ψωμάκι, η Νατάσα ξανά βγαίνει πασαλημένη με αφρούς και εδώ βλέπουμε τους ουαλούς.
Η κοπελιά είναι όλη μέσα στον αφρό, όλο της το πρόσωπο είναι με αφρό. Για να δούμε αν θα καταφέρει να βάλει ο Ουαλός το ψωμάκι μέσα. Ήταν το ελβετικό ψωμάκι που μόλις είδαμε και πάλι ο Μιχάλης και πάλι η Νατάσα. Για να... Όχι, ατύχησε, ατύχησε. Βλέπετε τις κοπέλες, η Νατάσα πάλι σε πρώτο πλάνο να προσπαθεί να βρει τα ψωμάκια μας και ο Μιχάλης να προσπαθεί να σημαδέψει σωστά. Όχι, όχι. Μια ουαλέζικη προσπάθεια ατυχήσασα όμως. Βλέπετε τον Κρήτη, εδώ είναι η Ελβετή και πάλι ο Μιχάλης. Δεν κατάφερα να δω όμως εάν σημάδεψε καλά ή όχι και πάλι η Ουαλή. Σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια με ένα ψωμάκι στο στόμα η κοπελιά από την Ουαλία και τώρα βυθίζεται η κοπελιά από την Πορτογαλία. Βλέπετε τις κοπέλες πως ψάχνουν και πάλι εμείς. Η Νατάσα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά, έχει βρει πολλά κομματάκια ψωμί. Ο Μιχάλης δυσκολεύεται και στήριγμα λήξης. Βαθμολογία λοιπόν, βλέπουμε στο τρίτο τετραγωνάκι από κάτω τους αριθμούς των ψωμιών και πάνω βλέπουμε την Ελβετία να προηγείται με 12, την Τσεχία με 7, την Ουγγαρία με 5, την Ιταλία με 4 βαθμούς, την Ελλάδα με 3, την Πορτογαλία με 2 και την Ουαλία, τη Μεγάλη Βρετανία, με 1 βαθμό. Η Ελλάδα κατάφερε να βάλει 2 ψωμάκια σε ένα χρόνο 2 λεπτά 50 δεύτερα. Τελική λοιπόν κατάταξη με την Ουγγαρία να προηγείται με 28 βαθμούς, Ελβετία 25, με συγχωρείτε, Τσεχία 25, Ελβετία 24, η Ελλάδα στην τέταρτη θέση με 21 βαθμούς, Ιταλία 19, Πορτογαλία 15 και το Ρούθιν με 11. Και ήρθε η ώρα να δούμε τη δικιά μας τη χώρα και να δούμε τα Γιάννενα. Στις όχθες της λίμνης Παμβότιδας απλώνεται η πόλη με τις χίλιες φυσικές ομορφιές και τη μακριά παράδοση, τα Γιάννηνα. Οι κοιλάδες του Βίκου και του Βοηδομάτη, το σπήλαιο του Περάματος, Γιάννενα, πόλη των τεχνών και των γραμμάτων. Εργαστήρια ασημουργίας συνεχίζουν τη χιλιετή παράδοση στο κόσμημα και στα χρηστικά αντικείμενα, τα Δωδωνέα ζωντανεύουν τις γιορτές του κοινού των υπηρωτών, τα υπηρωτικά, τα εικαστικά και τα μουσικά δρόμενα του σήμερα. Τα σκυλιά Αγίου Βερνάρδου είναι γνωστά σε όλους μας σαν σκυλιά σωτήρες. Ξέρουμε όμως όλοι μας ότι η ράτσα αυτή των σκυλιών εμφανίστηκε το 1660 σε ένα ίδρυμα το οποίο είχε φτιάξει ο Βερνάρδος de Menton, δηλαδή ο Άγιος Βερνάρδος, στο πέρασμα που ενώνει την Ελβετία με την Ιταλία για να βάλει ένα φρένο στις φοβερές ληστείες που γινόντουσαν εκεί. Δεν ξέρω αν το ξέρουμε όλοι. Θα το δούμε όμως σε λίγο στο πέμπτο παιχνίδι. Το πέμπτο παιχνίδι που έχει το τυπικό ελβετικό σύμβολο, την Αγελάδα, και το σκυλί του Αγίου Βερνάρδου που περιγράφεται σαν ο καλύτερος φίλος του ταξιδιώτη. Όταν είναι μακριά γαυγίζει και όταν είναι κοντά χαϊδεύει. Πρώτος γύρος λοιπόν εκκίνηση, ένα παιχνίδι που παίζεται σε δύο γύρους ανάμεσα στην Ελβετία, την Ιταλία, την Τσεχία και την Πορτογαλία. Η Ουαλία έχει παίξει τζόκερ το παιχνίδι αυτό και τι θα πρέπει να γίνει. Οι κοπελιές θα πρέπει να αρμέξουν την Αγελάδα, τα αγόρια που είναι ντυμένα σκυλιά Αγίου Βερνάρδου θα πρέπει να γεμίσουν το δοχείο, βλέπουμε εδώ τον Πορτογάλο, και να τρέξουν να το αδειάσουν σε ένα κάδο με τη βοήθεια της άλλης κοπέλας. Εδώ είναι ο Ελβετός Άγιος Βερνάρδος που με τη βοήθεια της Ελβετίδας Γαλακτοκόμου αδειάζει το δοχείο του. Βέβαια η βαθμολογία εξαρτάται από την ποσότητα υγρού που θα βρεθεί στο μεγάλο κάδο με το τέλος του παιχνιδιού. Ιταλία. Βλέπετε ότι τα αγόρια έχουν τα χέρια τους δεμένα ακριβώς για να δυσκολεύεται περισσότερο η ζωή τους και οι κινήσεις τους. Πορτογάλι εδώ. Μούσκεμα. Και η κάμερα μουσκεμα. Και Τσέχη. Αυτή είναι η Μαρτσέλα, η συνάδελφός μου. Η παρουσιάστρια της Τσεχίας που διάλεξε αυτό το παιχνίδι για να παίξει. Η Ελβετή. Και η Τσέχη.
Με αυτή τη θερμοκρασία, τα παιδιά που είναι δρεγμένα και βέβαια το νερό παγώνει πάνω τους, γιατί είναι πολύ χαμηλή η θερμοκρασία, φαντάζεστε πόσο δύσκολο τους έρχεται με δεμένα τα χέρια, ειδικά τα αγόρια, γιατί τα αγόρια τραβάνε τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία, πόσο δύσκολο τους έρχεται να κάνουν αυτή τη διαδρομή για να αδειάσουν το δοχείο τους. Εδώ είναι ο Πορτογάλος και στο βάθος ο Τσέχος τρέχει να αδειάσει το δοχείο. Ο Πορτογάλος και αυτός. Η κοπελιά που τον βοηθάει, η Γαλακτοκόμος, είναι η Κριστίν, είναι η παρουσιάστρια της Πορτογαλίας, η συνάδελφός μου. Η Τσέχη και πάλι. Και η Ελβετίδα. Και το σφύριγμα λήξης. Και εδώ έχουμε τον πίνακα. Περιμένοντας λοιπόν τη βαθμολογία, σας έλεγα ότι με δεμένα τα χέρια δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχουμε πρώτη την Ελβετία, ακολουθεί, πρώτη την Πορτογαλία, ακολουθεί η Ελβετία, η Τσεχία και τελευταία η Ιταλία με 20 βαθμούς. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο που παίζει η χώρα μας. Περιμένουμε το σφύριγμα της εκκίνησης. Παίζει η Ουαλία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία. Τρέχουν λοιπόν να δούμε τη δική μας τοποθέτηση. Από τη δικιά μας τη χώρα παίζουν η Ελπίδα, η Κική και ο Βασίλης. Εδώ βλέπουμε τους Ούγγρους και τους Ουαλούς. Δεν βλέπουμε καθόλου τους Έλληνες. Είναι η Κική στην Αγελάδα. Φαίνεται λίγο ο Βασίλης. Και όπως βλέπετε είναι η κοπέλα εκείνη που δίνει το πρόσταγμα να φύγει ο σκύλος. Ο Ούγγρος είναι ο πρώτος ο οποίος έχει φτάσει μαζί με τον Ουαλό. Και να και η δικιά μας ομάδα, βλέπουμε την Ελπίδα να αδειάζει το δοχείο του Βασίλη και ο Βασίλης να τρέχει πάλι στην Αγελάδα για να το ξαναγεμίσει. Εδώ βλέπουμε τους Ουαλούς, σας έλεγα και πριν και σταμάτησα να σας το λέω, είδαμε την Κική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παρόλο που φαίνεται εύκολο και για τις κοπελιές που σημαδεύουν, να βλέπουμε την Κική. Αλλά και για τα αγόρια που με δεμένα τα χέρια προσπαθούν να ισορροπήσουν το δοχείο για να μην χύνεται και το νερό. Εδώ είναι πάλι ο Ούγγρος πρώτος που καταφέρνει και έχει φτάσει και ο Βασίλης και αδειάζει το δοχείο του. Βλέπουμε εδώ τη δικιά μας ομάδα και εδώ τους Ουαλούς. Κάπως παράλληλα με μια μικρή προτεραιότητα της Ουγγαρέζικης ομάδας και πάλι το ίδιο. Βλέπετε πώς τον καθοδηγεί η Κική, καθοδηγεί το Βασίλη να στρίψει λίγο ούτως ώστε να της έρθει βολικό να του γεμίζει το δοχείο. Πρέπει να υπάρχει μία άριστη συνεργασία στην ομάδα σε όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο σε αυτό. Είναι παιχνίδια συλλογικά, είναι παιχνίδια ομάδας και πάλι πρώτος ο Ούγγρος. Βλέπετε ότι έχει βραχεί και η κάμερα από τα πολλά νερά, εδώ είναι η Ουαλή. Και εδώ είμαστε εμείς, με το μπλε με λευκό πουά. Η Ελπίδα κάνει τη Γαλακτοκόμο. Βλέπουμε πάλι τις προσπάθειες των ομάδων. Φύγανε και οι τρεις παράλληλα. Βλέπετε το πρόβλημα που έχει ο Βασίλης, του έχει φύγει στολή. Εδώ βλέπουμε τους Ουαλούς, γιατί είναι και το πρόβλημα με τις στολές. Και ακούσαμε το στήριγμα, το παιχνίδι τελείωσε. Και βλέπουμε και τη βαθμολογία. Βλέπουμε ότι τους μεγαλύτερους, τους περισσότερους βαθμούς τους έχει πάρει η Πορτογαλία, ακολουθεί η Ουγγαρία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ουαλία, η Ελβετία, η Τσεχία, η Ιταλία και 11 βαθμούς έχει πάρει η Ελλάδα. Οι κορώνες που βλέπετε είναι οι τζόκερ, δηλαδή ποιες χώρες έχουν παίξει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι και βλέπουμε ότι η Ουαλία έχουν το
το διπλασιασμό των πόντων και εδώ η γενική κατάταξη που μας έχει περάσει στην τέταρτη θέση, αλλά όχι με μεγάλη απόσταση. Ισοψηφούν στην τέταρτη θέση η Ελλάδα και η Πορτογαλία, όχι όμως με μεγάλη απόσταση από την πρώτη που είναι η Ουγγαρία με 34 βαθμούς. Ελβετία 28, ισοψηφεί με την Τσεχία με 28, Ελλάδα-Πορτογαλία με 22 στην τέταρτη θέση και πάλι ισοψηφούν η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία στην έκτη θέση με 21 βαθμούς. Πορτογαλία, Μεσόγειος, Φελγκέιρας. Στο βορρά της Πορτογαλίας βρίσκεται το Φελγκέιρας, γνωστό και σαν πρωτεύουσα των παπουτσιών, αφού έχει τη μεγαλύτερη βιομηχανία παπουτσιών. Τα πράσινα κρασιά, αλλά και οι παραδόσεις που τηρούνται ακόμα, βοηθούν τουριστικά την πανέμορφη αυτή πόλη. Από τον 17ο αιώνα οι Ελβετοί άρχισαν να ειδικεύονται στο τραπεζικό σύστημα. Τον 19ο αιώνα οι ιδιώτες τραπεζίτες είχαν κιόλας ιδρύσει τις τράπεζές τους και καθώς το τραπεζικό σύστημα εξελισσόταν, η Ελβετία εξελισσόταν κι αυτή σε μια από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης. Και όταν το 1848 έφτασε, που είναι η χρονολογία της ίδρυσης της Ομόσπονδης Ελβετίας, η Ελβετία απέκτησε ένα κοινό νόμισμα. Τραπεζικό σύστημα, κουμπαράδες. Κουμπαράδες, γουρουνάκια. Γουρουνάκια, το έκτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, ίσως είναι το δυσκολότερο από τα 8, γιατί χρειάζεται πάρα πολύ καλή ισορροπία πάνω στο βαρέλι. Εδώ βλέπουμε τους Ελβετούς. Κάτω από το επίσημο έδειμα ξεχωρίζει μια φορμίτσα με λευκό και κόκκινο πουά, που είναι το χαρακτηριστικό χρώμα της Ελβετίας. Και πάλι οι Ούγγροι, προθέρμανση για τα παιδιά, εδώ είναι οι Ιταλοί. Και ακούστηκε το σφύριγμα, βλέπουμε ότι θα πρέπει να πατούν μόνο πάνω στα νομίσματα, βλέπουμε την ομάδα της Ουγγαρίας, η κοπελιά προσπαθεί να βρει την ισορροπία της, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, τα καταφέρνει μέχρι στιγμής, ναι, τώρα πήρε μια καλή φόρα, εδώ είναι η Ιταλίδα που τα κατάφερε πάρα πολύ καλά, αυτός είναι ο Ηλίας. Ο δικός μας αντίπαλος και τα κατάφερε και η κοπέλα της Ουγγαρίας. Τώρα τα αγόρια πρέπει να ξανασπρώξουν το βαρέλι στη θέση του και να παίρνουν 2-2 τα νομίσματα πάλι μέσω του βαρελιού κυλώντας, να φτάνουν στο σημείο που μπορούν να τα πετάξουν στην κοπέλα, να ξεπεράσουν τις εχθρικές προσπάθειες του αντιπάλου. Βλέπουμε τον Ηλία, πριν βλέπαμε τον Ηλία, και να καταφέρουν να τα περάσουν στις κοπέλες για να μπουν στον κουμπαρά. Εδώ βλέπουμε τον Ούγκρο, πάλι 2 νομίσματα, πάλι η ίδια κούρσα πάνω στο βαρέλι. Εδώ είναι ο Ελβετός, βλέπουμε και το Γέστιν να προσπαθεί να αποκρούσει με όση δύναμη μπορεί. Προσπαθεί να βρει ισορροπία ο Ελβετός για να μπορέσει να πετάξει, το πιασε η κοπέλα, μπράβο. Για να δούμε, όχι, στο δεύτερο έπεσε, εδώ είναι ο Ιταλός, προσπάθειες του Ιταλού. Νομίζω, από ό,τι βλέπω από τα νομίσματα, οι Ιταλοί πρέπει να προηγούνται όσον αφορά τουλάχιστον στο μάζεμα των νομισμάτων. Όσον αφορά στο πόσο νομίσματα έχουν στον κουμπαρά, δεν νομίζω να τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ μια αποτυχημένη προσπάθεια, αυτή όμως ήταν επιτυχημένη. Η Ελβετή. Και πάλι ο Ούγκρος. Βλέπετε ότι από τη βροχή που έχει ρίξει τα πάντα είναι υγρά και στάζουν. Πράγμα το οποίο κάνει τη ζωή των παιδιών δύσκολη γιατί γλιστράνε τα πάντα. Όχι, το έχασε το πρώτο νόμισμα. Εδώ παίζουν ο Ούγκρος με τον αντίπαλό του. Ο Ελβετός. Για να πάρει τα επόμενα 2 νομίσματα, ο Ούγκρος σε μια καλή προσπάθεια. Και ακούσαμε το σφύριγμα που σημαίνει λήξη του παιχνιδιού. Βαθμολογία. 5 για την Ιταλία, πρώτη, δεύτερη η Ελβετία, τρίτη η Τσεχία, τέταρτη η Ουγγαρία με 1 βαθμό. Στον πρώτο αυτό γύρο του παιχνιδιού. Όμως έπεται και δεύτερος, στον οποίο παίζει και η Ελλάδα.
Και εδώ βλέπουμε τον Ιβάν με τον Έτορε Αντένα που είναι από τη Ραϊ Ουνό, συνάδελφός μου. Κάνω πάυση γιατί πρέπει να ακούσω για να σας μεταφράσω αυτά που λένε. Ο Ιβάν τον ρώτησε γιατί διάλεξε αυτό το παιχνίδι και είπε ότι ήταν υποχρεωμένος να διαλέξει ένα παιχνίδι για τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ο Έτορε παίζει αντίπαλος για τους Ουαλούς. Και εδώ η δικιά μας ομάδα, η ελληνική ομάδα. Ο Φίλιππος με την Αλέκα. Σε ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο, να δούμε αν θα τα καταφέρουν να ισορροπήσουν κυρίως το Βαρέλι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως βλέπουμε στην οθόνη μας αριστερά, είναι οι Ουαλοί. Και δεξιά τους πρέπει να είναι οι Πορτογάλοι. Φύγανε λοιπόν τα παιδιά. Νομίζω ότι η Αλέκα πατούσε ανάμεσα στα νομίσματα, πράγμα το οποίο θα τις αφαιρέσει βαθμούς. Πρέπει να πατούν μόνο πάνω στα νομίσματα. Εδώ βλέπουμε τον Πορτογάλο, έχει ήδη πάει κοπελιά, έχει ήδη καθίσει στο γουρουνάκι και εδώ είναι η Αλέκα η οποία προσπαθεί να βρει ισορροπία στο Βαρέλι. Προσπαθεί και η κοπελιά από την Ουαλία, τουλάχιστον δεν έχει πέσει η Αλέκα. Είναι πολύ δύσκολο, γλιστράνε και τα παπούτσια στο βρεγμένο Βαρέλι, τα κατάφερε. Έπεσε, δεν τα κατάφερε, τώρα τα κατάφερε. Και εδώ είναι ο Πορτογάλος, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να μαζεύει νομίσματα για να τα μεταφέρει στο γουρουνάκι, στο κουμπαρά του. Είναι πολύ μακριά, το πέταξε και το κατάφερε. Το έπιασε, κοπελιά. Και το δεύτερο, από πολύ μακριά. Και εδώ βλέπουμε το Φίλιππο να περνάει τα μαρτύρια της Αλέκας. Προσπαθώντας να ισορροπήσει στο Βαρέλι, προσπαθεί και αυτός από πολύ μακριά. Δεν βλέπουμε όμως τι τύχη έχει βολή του. Και εδώ είναι ο Ουαλός και ο Έτορε, ο οποίος προσπαθεί να αποκρούσει. Ο Έτορε προσπαθεί να αποκρούσει με όλους τους δυνατούς τρόπους και εδώ βλέπουμε πάλι το Φίλιππο. Όχι, ήταν μια πολύ μακριά και άστοχη βολή και από ό,τι βλέπω δεν έχουμε ούτε ένα νόμισμα στο γουρουνάκι μας, ενώ οι Πορτογάλοι έχουν σχεδόν γεμάτο κουμπαρά. Ο Έτορε και πάλι στις προσπάθειές του για απόκρουση. Η Πορτογαλέζικη ομάδα, με συγχωρείτε, πάρα πολύ δυνατή. Βλέπετε τι γίνεται, τους πανηγυρισμούς και τα νομίσματα να στηβάζονται μέσα στο κουμπαρά. Και έχουμε βάλει και εμείς ένα νόμισμα. Βλέπω τώρα ένα νομισματάκι, φαίνεται έτσι εκεί στη βάση, στο παραθυράκι από το γουρουνάκι. Ο Φίλιππος να προσπαθεί, και αυτό είναι χαρακτηριστικό όλων των ελληνικών ομάδων στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, ποτέ δεν εγκαταλείπουν. Πάντα προσπαθούν και πάντα διασκεδάζουν. Και σφύριγμα λήξης. Σε αργή κίνηση η προσπάθεια τόσο του αλλού παίκτη όσο και του Έτορε για την απόκρουση. Και στο βάθος δεξιά βλέπουμε την προσπάθεια της δικιάς μας ομάδας. Και τώρα βέβαια βλέπουμε τη βαθμολογία. Εμείς δεν έχουμε πάει καθόλου καλά. Πρώτη είναι η Πορτογαλία με 8 βαθμούς, η Ιταλία με 5, η Ελβετία με 4, 2 η Τσεχία και από έναν Ουγγαρία, Μεγάλη Βρετανία δηλαδή Ουαλία και Ελλάδα. Βλέπετε η Πορτογαλία πέτυχε και έπαιξε και πέτυχε τον τζόκερ της. Διπλασίασε τους πόντους της. Και τώρα βλέπουμε την βαθμολογία, την γενική βαθμολογία που μας έχει ρίξει πάρα πολύ κάτω μετά από το τελευταίο παιχνίδι, να ισοψηφούμε με την Ουαλία με 6 βαθμούς και 23, στην έκτη θέση με 23 βαθμούς, να έχουμε στην πέμπτη θέση την Ιταλία με 27, στην τέταρτη την Τσεχία με 32, στην τρίτη την Ελβετία 33 και πρώτη η Ουγγαρία. Ουγγαρία και Σεκζάρ. Στις όχθες του Δούναβη βρίσκεται η πόλη του Σεκζάρ, περιτριγυρισμένη από 7 λόφους όπως και η Ρώμη.
που της προσφέρουν ένα καθαρά μεσογειακό κλίμα. Εκκλησίες, μοναστήρια του 1061, φιλοξενία των κατοίκων και ένα υπέροχο κρασί κάνουν το Ζέξαρ την πόλη που την προτιμούν οι τουρίστες. Διάσημα ελβετικά τυριά, η γραβιέρα, το έμενταλ και το σμπριντς. Η γραβιέρα φτιάχνεται από γάλα που παράγεται σε γαλλόφωνες περιοχές της Ελβετίας. Κάθε μια από τις περιοχές αυτές χαρακτηρίζεται από την ειδική βοτανική της σύνθεση, αυτή τη σύνθεση που δίνει και την ποικιλία στη γεύση της γραβιέρας. Η ορίμανση κρατάει 6 με 8 μήνες και σε αυτή τη διάρκεια η γραβιέρα αλήθεται με αλμυρό νερό. Το έμενταλ χαρακτηρίζεται από τις τρύπες του. Πώς σχηματίζονται αυτές οι τρύπες? Από το μείγμα του τυριού που παράγει αέριο που δεν μπορεί να διαφύγει. Και βεβαίως το σμπριντς που είναι και το αγαπημένο τυρί των αρχαίων Ρωμαίων και που όπως όλα τα σκληρά τυριά φτιάχνεται από γάλα που δεν έχει πρώτα βραστεί. Όταν ξεραθεί, αλατίζεται και αφήνεται για 2 περίπου μήνες, γλυκαίνει όπως λένε η τύρο παραγωγή, και μετά αποθηκεύεται κάθετα σε ράφια που πρέπει να αερίζονται. Γιατί σας λέω όλα αυτά για τα τυράκια? Βεβαίως γιατί το 7ο παιχνίδι έχει το βασικό του θέμα το τυρί και θα το δούμε αμέσως. 7ο παιχνίδι λοιπόν, βλέπετε το τρίφτη, στο πάνω μέρος του τρίφτη που μπαίνει το τυρί βρίσκεται ο Ιβάν και στο κάτω μέρος του τρίφτη βρίσκεται η Κατή. Όπως σας είπα, όπως καταλάβατε, τρίφτης είναι αυτός. Πρόκειται για τυράκια. Τυράκια, κομμάτια από τυρί, σαν αυτό που κρατάει ο Ιβάν, που πρέπει η ομάδα, το αγόρι της ομάδας, να πετάει μέσα στον τρίφτη. Υπάρχουν 4 ποντικάκια, 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι είναι οι πιλότοι και ένα αγόρι και ένα κορίτσι είναι το μοτέρ. Το μοτέρ, λοιπόν, που βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται η Κατή, στο κάτω μέρος του τρίφτη, θα πρέπει να δίνουν την κίνηση στον τρίφτη για να μπορεί να κουνηθεί στο κουλουάρ. Θα δείτε την κίνηση που κάνει η Κατή. Πιέζουν τα 2 μοτέρ από κάτω, ενώ οι 2 πιλότοι βρίσκονται στην πίσω μεριά του τρίφτη και καθορίζουν βέβαια την κίνηση του τρίφτη. Τι πρέπει να γίνει τώρα με όλο αυτό το εργαλείο? Θα πρέπει να κινηθεί με την ομάδα. Βλέπετε τη θέση του πιλότου πίσω και εδώ βλέπετε την ομάδα της Ουαλίας, τα ποντικάκια της Ουαλίας. Θα πρέπει λοιπόν σε συνεργασία και οι 4, γιατί μόνο με συνεργασία κινείται, να κάνουν τη διαδρομή στο κουλουάρ τους, να φτάσουν στο πλατό και να βάλουν μέσα στον τρίφτη, στη θέση που βρίσκεται ο Ιβάν, τα κομμάτια του τυριού της ομάδας τους βέβαια. Ξεκινάμε. Οι πρώτοι που φεύγουν είναι οι Τσέχοι, αλλά ακολουθούν και οι Πορτογάλοι και τελευταίοι είναι οι Ουαλοί. Τα ποντικάκια της Τσεχίας, τα μοτέρ, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά όπως βλέπετε, κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ είναι οι Πορτογάλοι, πολύ καλά κι αυτοί, αλλά κάνουν πολύ καλή δουλειά και οι πιλότοι. Εδώ πρέπει να γίνει μια περίεργη στροφή, όπως βλέπετε, μπορεί να συγκρουστούν οι τρίφτες. Και η πρώτη απόπειρα από τους Πορτογάλους να καταφέρουν να βάλουν κομμάτια με τυρί στον τρίφτη. Εδώ είναι οι Τσέχοι. Οι Πορτογάλοι έχουν καταφέρει να βάλουν κάποια κομμάτια τυρί, αλλά τα κατάφεραν και οι Τσέχοι. Εδώ είναι οι Ουαλοί, οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα στη διαδρομή τους. Όταν γυρίζουν οι Τσέχοι, πηγαίνουν οι Ουαλοί. Σταματούν στο δρόμο, πρέπει να πάρουν και τα κομμάτια του τυριού που είναι στο δρόμο. Εδώ είναι οι Τσέχοι, τα κατάφεραν. Πρέπει λοιπόν το αγόρι πιλότος να φεύγει, να σημαδεύει το τυρί, να πετυχαίνει το στόχο του και να προχωρεί. Βλέπουμε τους Ουαλούς, οι οποίοι είναι οι πιο αργοί στην κούρσα και αυτοί είναι οι Τσέχοι με τον τρίφτη γεμάτο. Πορτογάλοι και πάλι. Ουαλοί, όχι, δεν τα πάνε καλά οι Ουαλοί. Άργησαν να κάνουν την κούρσα και δεν τα καταφέρνουν και στις βολές τους, ενώ οι Τσέχοι έχουν τον τρίφτη τους γεμάτο. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο κομμάτι τυρί για τους Τσέχους. Όχι, έχει γεμίσει κιόλας ο τρίφτης και όσο γεμίζει είναι τόσο πιο δύσκολο. Το κατάφερε όμως. Και εδώ είναι οι Ουαλοί με τα προβληματάκια τους. Η μανούβρα είναι το πολύ δύσκολο.
Έχουν τελειώσει οι Τσέχοι. Πριν ακουστεί η στήριξη. Οι Τσέχοι έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Έχουν πάει όμως πολύ καλά και οι Πορτογάλοι. Βλέπουμε λοιπόν και τα αποτελέσματα με πρώτη την Τσεχία, δεύτερη την Ουαλία για τη Μεγάλη Βρετανία να ισοψηθεί με την Πορτογαλία. Η Πορτογαλία πρέπει να έχασε βαθμούς, να έχουν ακυρωθεί ορισμένα βήματα γιατί στους χρόνους τα είχε πάει πολύ καλά. Η Κάθη λοιπόν, κατή μάλλον για την εγαλόφωνη, με την Ντοροτία, τη συνάδελφό μου από την Ουγγαρία και τη ρωτάει αν της αρέσει το τυρί. Και η Δωροθέα βεβαίως απαντάει ότι το παιχνίδι είναι λιγάκι δύσκολο για εκείνη, βέβαια εκείνη το διάλεξε. Ο καθένας από εμάς διαλέγει το παιχνίδι στο οποίο θα παίξει. Βλέπουμε την ελληνική ομάδα, πανέτοιμη. Και τα ποντίκια Μοτέρ και τα ποντίκια Πιλότους. Δεύτερος γύρος λοιπόν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουγγαρία και περιμένουμε το σφύριγμα του Ντένι Πετιό, του προϊσταμένου των Κρητών, για να αρχίσει η κούρσα. Στη ρήκτρα και κίνηση, η Ουγγαρία έχει φύγει πρώτη. Εμείς κάνουμε κάποιο λάθος, τα ποντίκια Μοτέρ βλέπω δεν χρησιμοποιούν καθόλου τα χέρια. Ενώ βλέπω όλες οι άλλες ομάδες, εδώ βλέπουμε τους Ούγγρους, χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά τα χέρια τους και πετυχαίνουν την κίνηση, πετυχαίνουν την περιστροφή. Οι Ούγγροι έχουν ήδη φτάσει στο πλατό, εμείς έχουμε προβλήματα, βλέπετε τι σας είπα, δεν χρησιμοποιούν τα χέρια τους. Οι Ούγγροι κάνουν τη μανούβρα τους και τώρα θα αρχίσει η διαδικασία επιστροφής. Εδώ είναι η ελληνική ομάδα, πρέπει να κάνει τη μανούβρα για να αρχίσουν να αρχίσει το ποντίκι πιλότος, το αγόρι ποντίκι πιλότος, να πετάει τα κομμάτια τυρί. Πάντα η ελληνική ομάδα στη μανούβρα της. Επιστροφή. Ξεκινάμε την επιστροφή και εδώ είναι οι Ούγγροι. Πετύχανε. Προχωρούν και μαζεύουν τα τυράκια από το δρόμο. Βλέπουμε τους Ούγγρους. Συνεχώς. Όχι, μια αποτυχημένη προσπάθεια, μια πετυχημένη προσπάθεια. Ερχόμαστε κι εμείς να είμαστε. Να η δικιά μας η ομάδα. Η Νατάσα και ο Μιχάλης είναι πιλότοι, ο Βασίλης και η Ελπίδα Μοτέρ. Μία πτώση ενός κομματιού για τους Ούγγρους, εδώ είναι η Ντοροτία. Έχουν μισογεμίσει τον τρίφτη τους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μπει το τυρί. Μια δικιά μας απόπειρα από τον Μιχάλη. Και μια δεύτερη αποτυχημένη. Έχουμε βάλει όμως, βλέπω, τυράκια μέσα. Όχι βέβαια σαν τους Ούγγρους που έχουν ξεχυλήσει τον τρίφτη τους. Ναι, πετυχημένη προσπάθεια. Προχωρούμε. Οι Ούγγροι έχουν τελειώσει, έχουν βάλει όλα τους τα τυριά όμως. Ναι, τώρα σήμανε λήξη. Και να λοιπόν και η βαθμολογία μας με την Ουγγαρία πρώτη με ένα 43 και 6 βαθμούς και την Ελλάδα να ακολουθεί με ένα 53 και 4 βαθμούς. Πρώτο-τελευταίο παιχνίδι ανάμεσα στην Ελβετία και την Ιταλία, στη ρήκτρα. Βλέπουμε τους Ιταλούς με τα μπλε και τους Ελβετούς με το άσπρο και κόκκινο πουά. Αυτή είναι η Ελβετή. Βλέπετε τη συνεργασία της ομάδας και πόσο γρήγορα προχωρούν. Αλλά και οι Ιταλοί δεν πάνε άσχημα. Ένα πρόβλημα, μία μικρή σύγκρουση ανάμεσα στους τρίφτες. Τελικά έγινε μανούβρα. Είναι οι Ελβετοί που παίρνουν πρώτη τη στροφή με όλα τα προβλήματα. Και όχι, γλίτωσαν την τρίτη σύγκρουση κατά σειρά. Οι Ελβετοί όμως έπεσαν πάνω στο τραπεζάκι με τα τυριά τους. Μπαίνουν τα τυράκια μέσα για τους Ελβετούς. Και τώρα συνεχίζουν απτόητοι. Βεβαίως οι Ελβετοί είναι οι μόνοι οι οποίοι ανέβηκαν στο τραπέζι για να βάλουν τα τυριά. Συνεχίζουν οι Ελβετοί.
το τέταρτο κομματάκι ήδη το βάλαν οι Ελβετοί. Οι Ιταλοί έχουν κάποια μικροπροβλήματα. Δεν ξέρουν ποιο κομμάτι να πρωτοπετάξουν για να προλάβουν το χρόνο. Τελικά τα καταφέρνουν. Και εδώ είναι μια Ελβετίδα της ομάδας. Οι Ιταλοί με κάποια σύγχυση στις κινήσεις τους. Οι Ελβετοί μια χαρά. Οι Ελβετοί έχουν τελειώσει. Όχι, είναι το τελευταίο νομίζω κομμάτι που πέφτει για την Ελβετία. Όχι, υπάρχει ένα κομμάτι τυρί ακόμα για την Ελβετία. Πάντως προηγείται σαφώς της Ιταλίας. Ναι, τα κατάφερε και ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης με την Ελβετία νικητρία. Ο πίνακας, 1.50 για την Ουαλία, 3 βαθμοί, 1.51 για την Πορτογαλία, 3 βαθμοί ισοψηφούν, 1.53 για την Ελλάδα, 4, 2 για την Ιταλία, 6, Ελβετία, Τσεχία, Ουγγαρία και Ιταλία, 6 βαθμούς ισοψηφούν. Και ισοψηφούν επίσης η Πορτογαλία και η Μεγάλη Βρετανία στην έκτη θέση. Η Ουγγαρία βέβαια έχει μία προτεραιότητα. Είναι πρώτη με 44 βαθμούς, ακολουθεί η Ελβετία, Τσεχία, Πορτογαλία με 38, Ιταλία με 31 βαθμούς, τα Γιάννενα με 26 και η Μεγάλη Βρετανία με 24 βαθμούς. Ελβετία, ώρα για την κάρτ ποστάλ του Τζόρνικο. Χίλιοι κάτοικοι, πύργοι και αμπελώνες χαρακτηρίζουν το Τζόρνικο, μια τυπική ελβετική πόλη, με χειμερινά αλλά και θερινά σπόρ, όπως όλες οι πόλεις της Ελβετίας, μικρές λίμνες και όμορφα τοπία. Το χωριό έχει ακόμα και αξιοσημείωτα μνημεία, όπως την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, χτισμένη το 12ο αιώνα, την εκκλησία της Σάντα Μαρία Ντελ Καστέλο, το Σαν Πελεγκρίνο και την εκκλησία του Σαν Μισελ. Η Ελβετία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη και το κάθε μέρος έχει τη δικιά του γλώσσα και το δικό του πολιτισμό. Η συγκατοίκηση γαλλόφωνων, ιταλόφωνων και γερμανόφωνων κατοίκων, όπως επίσης και οι διαφορετικές κουλτούρες, δημιουργούν ορισμένα προβληματάκια. Αυτά τα προβληματάκια οι Ελβετοί τα ονομάζουν «la barrière de Rostis», δηλαδή η μπαριέρα, ο φράχτης των Ρωστής. Τι είναι η Ρωστής? Είναι ένα είδος μεγάλης πατάτας που τις τηγανίζουν αφού πρώτα τις έχουν βράσει. Η συνταγή είναι γερμανόφωνη, έχει διαδοθεί όμως ολόκληρη την Ελβετία. Το 8ο λοιπόν παιχνίδι έχει τίτλο και θέμα, αυτό ακριβώς, ο φράχτης των Ρωστής, και ασχολείται με τον έρωτα ενός ζευγαριού. Και το ζευγάρι αποτελείται από μια κοπέλα από τη γερμανόφωνη περιοχή και ένα αγόρι από την ιταλόφωνη. Να πούμε λιγάκι και τους κανόνες του τελευταίου αυτού παιχνιδιού. Παίζεται από όλο τον θίασο, δηλαδή και από τις 7 ομάδες, από ένα αγόρι και από ένα κορίτσι από κάθε χώρα. Το αγόρι βρίσκεται στη ζώνη του, τη ζώνη της ιταλόφωνης Ελβετίας. Η κοπέλα βρίσκεται στη γερμανόφωνη ζώνη και ένας φράχτης τους χωρίζει. Το αγόρι πρέπει να σκάψει μια τρύπα στον τοίχο για να περάσει στη γερμανόφωνη ζώνη. Μόλις ανοίξει τον τοίχο μπορεί να τον βοηθήσει η κοπέλα για να γυρίσουν μαζί στην ιταλόφωνη ζώνη. Οι δύο ερωτευμένοι, λοιπόν, πρέπει να πέσουν στο κρεβάτι και να σβήσουν το φως. Και να τη σφυρίχτρα. Προσέξτε τι αγώνας γίνεται εδώ για να ανοίξει η τρύπα. Και είναι ο πρώτος ο Ουαλός που πέρασε. Ο Ουαλός τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Πέρασε πρώτος. Περνάει ο Τσέχος. Φεύγει η Ουαλέζα. Περνάει, φεύγει και ο Ουαλός σε πάρα πολύ καλό χρόνο, σε πάρα πολύ καλό χρόνο και με πολύ σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους, να και ο Πορτογάλος. Ο Πορτογάλος παίρνει την κοπελιά, περνάει η κοπελιά για να περάσει και εκείνος μαζί. Βλέπουμε ότι έχουν περάσει πολύ από τον πρώτο τοίχο, από το δεύτερο όμως, δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, οι Πορτογάλοι είναι στο κρεβάτι. Είναι και η Ουαλή στο κρεβάτι, εδώ είναι ο Ιταλός. Εδώ είναι ο Ελβετός να παλεύει να ανοίξει την τρύπα. Δεν ξέρουμε τι κάνει η δική μας ομάδα, δεν βλέπουμε στο μόνιτορ.
Εδώ είναι, να, εδώ όχι, είναι η Ιταλική ομάδα, μπερδεύτηκα από το γαλάζιο της στολής. Και αυτή στο κρεβάτι, με σβηστό σοφός, ο Ελβετός παλεύει, αλλά είναι αδύνατο να σπάσει τον τοίχο του. Δεν γίνεται, βλέπετε, ο χρόνος περνάει και ο τοίχος δεν σπάει. Η Ελβετίδα περιμένει αγωνιωδώς και τώρα βγήκε. Για να περάσει πρώτα η Ελβετίδα, μετά ο Ελβετός και να κατευθυνθούν και αυτοί στο κρεβάτι. Και εδώ τους βλέπουμε να βγαίνουν και βλέπουμε και την ελληνική ομάδα να περνάει για να δούμε αν θα προφτάσουμε το χρόνο. Για να ξαπλώσουν τα παιδιά στο κρεβάτι και να σβήσουν το φως. Νομίζω θα πρέπει να τον πρόλαβαν γιατί είχε ήδη βγει και εκεί. Και περιμένουμε βέβαια τη βαθμολογία. Σε αργή λοιπόν κίνηση η Ελβετίδα κατά την έξοδό της και στο βάθος είναι και η δική μας ομάδα, η ελληνική. Έχουμε όμως ένα πρόβλημα σε αυτό το παιχνίδι, έχουν ισοψηφίσει 4 ομάδες. 7η Ελλάδα, 6η Ελβετία, 5η Ουγγαρία. Υπάρχει όμως το πρόβλημα της Τσεχίας, της Ουαλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας που έχουν ισοβαθμίσει. Δεν είδατε βαθμούς, βλέπετε όμως τα κορίτσια των ομάδων έτοιμα να επαναλάβουν το παιχνίδι για να δούμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε κάποια διάκριση στις βαθμολογίες. Ισοβάθμισαν οι 4 χώρες, να και τα αγόρια. Περιμένουμε το σφύριγμα, το ακούσαμε, φύγαν τα παλικάρια, πέφτουν με τους ώμους, με γροθιές, όπως μπορούν. Ο πρώτος που πέρασε είναι ο Ιταλός. Ο πρώτος που πέρασε είναι ο Ιταλός, να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα βγει όμως, γιατί υπάρχει και ο δεύτερος τείχος. Εδώ βλέπουμε την Ουαλέζα και ο Ουαλός πάει καλά, τώρα ο Πορτογάλος και τώρα ο Τσέχος. Κανένας δεν έχει καταφέρει να βρει, να βγει. Ο πρώτος που βγαίνει είναι ο Πορτογάλος, δεύτερος είναι ο Ιταλός, τρίτος ο Ουαλός. Βλέπουμε εδώ τα κορίτσια, πρώτη η Ιταλίδα, ακολουθεί η Ουαλέζα, ακολουθεί η Πορτογαλέζα, συγγνώμη. Μπράβο, είναι πρώτη η Ιταλή, είναι πάλι σχεδόν ίδιοι οι χρόνοι όμως, εδώ είναι η Ουαλή. Είναι σχεδόν ίδιοι οι χρόνοι, μήπως έχουμε πάλι ισοψηφία και στη ρήφρα λήξης. Και βλέπουμε εδώ την βαθμολογία, η Τσεχία είναι τέταρτη με την Ουαλία τρίτη, άρα μένει για να ξεκαθαρίσει θέση ανάμεσα στην Ιταλία και την Πορτογαλία το παιχνίδι που περιμένουμε να γίνει τώρα. Σφύριγμα, φεύγουν τα γόρια, ο Ιταλός με τις πλάτες και μετά με γροθιές. Ο Πορτογάλος πιο μεθοδικός, κατευθείαν με γροθιές. Ναι, νομίζω θα περάσει πρώτος ο Πορτογάλος, ναι. Σχεδόν ταυτόχρονα πάλι, όχι πρώτος ο Πορτογάλος. Ο Ιταλός προσπαθεί, ο Πορτογάλος βλέπετε με τι λύσα χτυπάει τον τοίχο. Οι κοπελιές που περιμένουν και ο πρώτος που θα βγει είναι ο Πορτογάλος. Ο Ιταλός ακόμα δεν έχει βγει, περνάει η Πορτογαλίδα, ο Ιταλός δεν έχει βγει ακόμα, είναι ξεκάθαρο, η νίκη είναι της Πορτογαλίας, αρκεί να μην σβήσει το φως, πρέπει να ανέβει και ο νεαρός για να σβήσει το φως. Εάν η Πορτογαλίδα έσβηνε το φως πριν ανέβει το αγόρι, θα έχανε πάρα πολλούς βαθμούς, θα ήταν άκυρο. Οι Πορτογάλοι λοιπόν, νικητές και τους βλέπετε και στο τελευταίο παιχνίδι. Περιμένουμε βέβαια την Πορτογαλία πρώτη με 14 βαθμούς, την Ιταλία να ακολουθεί με 12, την Ουαλία με 10, την Τσεχία με 8, την Ουγγαρία με 6, την Ελβετία με 4 και την Ελλάδα με 2 βαθμούς στη γενική κατάταξη. Βλέπουμε το σύνολο της βαθμολογίας, 52 Πορτογαλία, 50 Ουγγαρία, 46 Τσεχία, 43 Ιταλία, 42 Ελβετία, 34 Μεγάλη Βρετανία, Ουαλία και 28 Ελλάδα. Τελική κατάταξη. Alors, est-ce que nous pourrions
à voir l'équipe de Johnny près de nous et Christian qui a et joué le dernier jeu. Christian qui a tout fait. En arrière, s'il vous plaît. Christian qui και a tout fait. Και εδώ βλέπουμε όλες τις ομάδες. Βλέπετε τα χρώματα από τις στολές. Είναι το τέλος του παιχνιδιού. Είναι το τέλος της βραδιάς. Ιταλοί, Ουαλοί, Ελβετοί, όλοι αδελφομένοι, όλοι είναι νέα παιδιά από τις χώρες τους, δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, έχουν πάρα πολλά που τους ενώνουν. Πέρασαν 4 αξέχαστες μέρες εδώ στην Ελβετία, στο Les Leben, μέρες που θα θυμούνται σε όλη τους τη ζωή, ανεξάρτητα αν πήγαν καλά ή όχι, ανεξάρτητα αν κέρδισαν ή όχι. Τους βλέπετε, αγκαλιάζονται, φιλιούνται, έχουν αναπτύξει σχέσεις όλες αυτές τις μέρες. Έχουν προσπαθήσει να μάθουν ο ένας την κουλτούρα του άλλου, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο διασκέδασης. Και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα αυτών των διεθνών διοργανώσεων. Καλό είναι βέβαια να έχεις μια καλή θέση, καλό είναι να έχεις μια νίκη. Όταν όμως δεν μπορείς να την έχεις, έχεις άλλα πράγματα αντί γι' αυτό. Έχεις αναμνήσεις, έχεις επαφές, έχεις γνωριμίες. Έχεις πάρα πολλά πράγματα που έχεις μάθει και που βλέπουμε τους Έλληνες με τους Πορτογάλους, μια παραδοσιακή φιλία, τουλάχιστον εδώ στα παιχνίδια. Είναι οι πιο κοντινοί και οι πιο αγαπημένοι φίλοι σαν ομάδες. Voilà, αυτοί είναι οι Πορτογάλοι. Ensuite, quand on aura dit au revoir, vous pourrez venir, mais pas tout de suite. Merci, excusez-nous. Και εδώ έχει τελειώσει η τρίτη εκπομπή της σειράς «Παιχνίδια χωρίς σύνορα» από το Les Leben της Ελβετίας. Όλη η ελληνική αποστολή και η ελληνική ομάδα από το Βασίλη Τσίλη που ήταν αρχηγός και είναι δικηγόρος, τον Ηλία Γκαρζονίκα που είναι γυμναστής, τον Φίλιππα Καραμπίνα που είναι και αυτός γυμναστής, τον Μιχάλη Στογιάννο που είναι στρατιώτης, τη Βασιλική Μπέλου φοιτήτρια, την Αλέκα Ταμπάκου γυμνάστρια, την Αναστασία Τζακώστα γυμνάστρια και την Ελπίδα Ξέρα που αγωνίστηκαν από τα Γιάννενα για την Ελλάδα. Καλή σας νύχτα. Je t'en prie, allez-y.